Τουλάχιστον 27.478 είναι οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, περισσότεροι από 66.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Πρόκειται για τον πρώτο του σταθμό σε μια νέα περιοδία στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να προσπαθεί να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά και να συμβάλλει στην πρόοδο της διαπραγμάτευσης για την μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ επισκέφθηκε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Η συνεχιζόμενη τραγωδία στη Γάζα πρέπει να τελειώσει. Απαιτούμε σεβασμό από τους διεθνείς ανθρωπιστικούς θεσμούς, από όλους. Άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός και μαζική εισρωή ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν επίσης εξίσου βία σχόλια που σπέρνουν το μίσος για τους Παλαιστίνιους ή ακόμη και ζητούν την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Αυτά τα σχόλια γίνονται όλο ένα και πιο πολλά στο Ισραήλ και μεταδίδονται από πολιτικούς ηγέτες. Το βρίσκουμε σοβαρό. Επόμενη σταθμή στην περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα είναι η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ισραήλ. Στόχος είναι να συνεισφέρει ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την κήρυξη ανακοχής στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.